Η παρέλαση άρχισε στις 11 το πρωί στην Παραλιακή Λεωφόρο. Την παρακολούθησαν από την Εξάδρα των Επισήμων ο Υπουργός Βόρειας Ελλάδας Βασίλης Σιντζές, ο Υπουργός Συγκοινωνιών Νίκος Ακριτίδης, η Υφυπουργή Εθνικής Αμήνης Αντώνης Δρασογιάννης και Παιδείας Στέλιος Παπαθεμελής, βουλευτές, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας με επικεφαλής τον αρχηγό ΓΕΘΑ Ναύαρχο Νταγιάννη, ο νομάρχης Λυκούργος Αγγελάρης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Θανάσης Γιαννούσης, οι προξενικές αρχές, άλλοι επίσημοι και πλήθος κόσμου. Μετά τη λήξη της παρέλασης, ο κύριος Καραμαλής κατευθύνθηκε στο χώρο που βρίσκονταν οι ανάπηροι του πολέμου, τους οποίους χαιρέτησε με εγκαρδιότητα. Αμέσως μετά, ο κύριος Καραμαλής δήλωσε: «Η παρέλαση υπήρξε εξαίρετη και επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Και αυτό έχει γίνει ήδη κοινή συνείδηση. Εκείνο όμως που χρειάζεται να γίνει επίσης κοινή συνείδηση είναι το γεγονός ότι για να εκπληρώσουν οι ένοπλες δυνάμεις μας την αποστολή τους, χρειάζονται την κατάλληλη εθνική υποδομή. Χρειάζονται δηλαδή πολιτική ομαλότητα, υγεία οικονομία και γαλήνη κοινωνική». Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναχώρησε για το κυβερνείο κάτω από τις ζωηρές επιθυμίες των συγκεντρωμένων. Σε ερώτηση σχετικά με τις εκδηλώσεις του λαού της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Καραμαλής είπε: «Ουδέποτε ένιωσα τόσο έντονα τον εθνικό παλμό του λαού μας, όσο σήμερα στη Θεσσαλονίκη». Από την παρέλαση, στις 10.30 το πρωί, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε δάφνινο στεφάνι στο ιερό του Τρίτου Σώματος Στρατού. Τιμές επέδωσαν η μουσική του Τρίτου Σώματος Στρατού και τμήμα δυνάμεων καταδρομών, ενώ σε ολόκληρη την πόλη τηρήθηκε σιγή ενός λεπτού.